Σήμερα το πρωί, μέρα απεργίας και διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, ήμουνα στο λιμάνι του Πειραιά και θέλω να μεταφέρω και σήμερα στη Βουλή ότι η απεργία ήταν καθολική, επιτυχημένη 100% στα καράβια, στην Κόσκο, σε άλλους εργασιακούς χώρους. Χαιρετίζουμε τους απεργούς και τους διαδηλωτές και τους καλούμε να πεισμώσουν ακόμα περισσότερο, να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στις υπονομευτικές δραστηριότητες αυτής της άθλιας κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη αποφασιστικά ενάντια σε όλους τους κρατικούς και εργοδοτικούς κατασταλτικούς απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, γιατί οι εργάτες, οι εργαζόμενοι έχουν το δίκαιο και πρέπει να το διεκδικήσουν, έχουν ιερό καθήκον να το διεκδικήσουν, να διεκδικήσουν όχι μόνο την ανατροπή αυτού του κατάφτιστου αντεργατικού νομοσχεδίου, να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους, των αναγκών που προκύπτουν στον 21ο αιώνα, στο 2023. Ο κύριος Υπουργός ζει στον κόσμο του, στον κόσμο των αστικών. Συναγελάζεται με τους καπιταλιστές και φέρνει εδώ την άποψή τους, την υπερασπίζεται. Όμως η εχθρότητα που επέδειξε και σήμερα απέναντι στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα που παλεύουν για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων, έχει οδηγήσει σε πολιτική τύφλωση. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να δει τους χιλιάδες απεργούς διαδηλωτές πριν λίγη ώρα στο Σύνταγμα. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να δει τους χιλιάδες απεργούς διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Εμείς, ως ΚΚΕ, τον παραδίδουμε στην κρίση των εργαζομένων με τους οποίους δεν έχει μα καμιά σχέση. Δεύτερο, ο κύριος Πλεύρης γαλουχήθηκε βεβαίως σε ένα αντικομουνιστικό περιβάλλον. Αλλά σήμερα, στην εποχή μας, τέτοιες παροχημένες αντιλήψεις δεν μπορεί να τις εξτομίζει κανένας και πουθενά. Λέει, η αριστερά, τους κομμουνιστές εννοεί, θέλουν τη μιζέρια του λαού για να αγαναχτούν και να μπορούν να παλεύουν ενάντια στους καπιταλιστές το αστικό κράτος. Φορέας της μιζέριας είναι η πολιτική που υπερασπίζεται και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που υπερασπίζονται το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι φορείς της μιζέριας. Και η δική τους πολιτική έχει οδηγήσει όλα τα χρόνια να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 1.000.000 εργαζόμενοι και να ζητούν δουλειά. Η δική τους πολιτική εν έτη 2023 έχει οδηγήσει να είναι ο κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ και 667 ευρώ καθαρά. Η δική τους πολιτική έχει οδηγήσει στο πετσόκομα μισθών και συντάξεων. Ο μέσος μισθός είναι ακόμα στα επίπεδα περασμένης δεκαετίας. Είναι φορείς της πολιτικής που επεκτείνει τη φτώχεια, την ανέχεια. Και αυτό είναι σοβαρό κριτήριο για να τους κρίνει ο λαός. Είναι φορείς της πολιτικής που έπνιξε τη Θεσσαλία, που κατέκαψε τον Εύρο, την Ελλάδα, γιατί η πολιτική τους θεωρεί τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Και κριτήριο τις έχει τα κέρδη
των μονοπωλίων, των μεγάλων οικονομικών ομίλων του κεφαλαίου. Αυτά είναι τα κριτήρια. Να γίνει διαπάλη, όχι με ψέματα, όχι με διαστρεβλώσεις, όχι με κατάχρηση του υπουργικού χρόνου, εκτοξεύοντας αυτό το μίσος ενάντια στην εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Το ΚΚΕ από το 1918 υπερασπίζεται όχι απλά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Ανοίγει δρόμους. Υπάλληλοι των κομμουνιστών, ακόμα και σε συνθήκες φυλακίσεων, εξοριών, οδηγούσε στην ανάδειξη των αιτημάτων για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου. Οδηγούσε στην πάλη για το οκτάωρο. Οδηγούσε στην αύξηση των μισθών, στην καθιέρωση κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, για δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Από τη δεκαετία του 20. Το ΚΚΕ είναι φορέας προόδου. Παλεύει για να μπουν οι λαϊκές ανάγκες μπροστά. Το νομοσχέδιο είναι αντεργατικό. Είναι έκτρωμα. Πηγάζει από τις κοινοτικές οδηγίες που ο προσανατολισμός τους όλα τα χρόνια είναι ανατροπές στα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτός είναι ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διακρατικής υπεριαλιστικής ένωσης. Και έχουν ευθύνη όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα που σήμερα μετά από τέτοια πείρα υπερασπίζονται αυτή την ένωση των μονοπωλίων. Στη βάση αυτή και με γνώμονα τις οδηγίες, την 88 του 2003, την 1152 του 19, που ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία, επιχειρείται σήμερα αυτή η αποδόμηση, η διάλυση βασικών δικαιωμάτων. Ναι, καταργείται το οκτάωρο μέσα από μία διαδικασία αυτά τα χρόνια και τίθεται 13 ώρες δουλειάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με διευθέτηση ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Δραματικά, από τη μερική και προσωρινή απασχόληση, φτάσαμε σήμερα στα συμβόλαια μηδενικού χρόνου και στην καταπαραγγελία εργασία. Είναι πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να τα κρύψει κανείς. Τι κάνει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες? Σου λέει, θα βάλω μία τάξη. Τάξη δεν μπαίνει σε αυτή τη βαρβαρότητα. Κάθε νομοσχέδιο, κάθε κανονισμός θα είναι χειρότερος, αντιδραστικότερος από τους προηγούμενους. Για να τελειώσω. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Ζούμε τον 21ο αιώνα. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Πολύ μεγάλες δυνατότητες. Με βάση τη συγκέντρωση του πλούτου, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και αυξάνεται η φτώχεια, η ανασφάλεια, γιατί ο καπιταλισμός δεν παίζει. Σε όλες τις συνθήκες θέλει να βγάζουν τα μονοπόλια περισσότερα κέρδη, γίνεται πιο βάρβαρος. Και λέμε, ό,τι και να πει ο κύριος Υπουργός, ο δρόμος της ανατροπής έχει χαραχτεί. Και έχει χαραχτεί από πολλά χρόνια πριν. Όταν μελετήσει κανένας την ιστορία, τελειώνω, αυτού του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, θα διαπιστώσει ότι η Σοβιετική Ένωση, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, μείωσε τον εργάσιμο χρόνο κάτω από τις 8 ώρες, καθιέρωσε
δωρεάν υπηρεσίες στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, που είναι μια σημαντική πείρα, η οποία δεν διαγράφεται με αφορισμούς. Και εμείς λέμε, αυτή η πολύτιμη πείρα, η πείρα του εργατικού κινήματος όλα τα χρόνια, θετική και αρνητική, να γίνει χτήμα των εργαζομένων για να δυναμώσει η αντεπίθεσή τους ενάντια σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.